Καλέ! Θα πέφτω, μα δείτε με στον καλά μου! Τι με θέλεις, μωρή βλάμια, εδώ πέρα! Να γυμναστούμε, αγγελέ μου, να γυμναστούμε! Το λέγανε και οι αρχαίοι. Νους υγιείς, εν σώματι υγιές! Υγιή, μωρή, υγιή! Υγιή, υγιές δεν έχει σημασία. Το θέμα να έχουμε υγεία, όλα τα άλλα. Καλά, ξεκίνασε από το νου σου που νοσεί και μετά πας και στο σώμα. Εμένα νοσεί ο νους μου? Από τι? Από βλακεία, σε τελικό στάδιο. Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα σου γυμνάζει τους μυς εδώ απ' έξω. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανοίξεις καλά καλά τα ποδαράκια σου. Και χρειαζόσουν εσύ θεωρείς κάποιο επιπλέον κίνητρο για να ανοίξεις τα ποδαράκια σου. Ρε χαζέ, για να την κάνεις καλά την άσκηση, πρέπει να ανοίξεις καλά καλά. Θεωρώ ότι σου εξπέρνεις το άνοιγμα του ποδιού, δεν υπάρχει δεύτερη. Χριστιανέ μου, τα ανοίγεις καλά και για να πιάσει, τα ανοίγεις ακόμα πιο πολύ και δεν τένουν εμείς. Έχεις τεντώσει εσύ μυς, τι να πει το μηχάνημα μπροστά σου. Καλό το πόνο. Μπράβο μου. Καλέ, τι κουκλός είναι αυτός εκεί απέναντι, τι κορμί είναι αυτό που έχει? Όχι βρε αγάπη, είναι λίγο υπερβολή πια, αυτό είναι σαν τετραφύλλη του λάμπα εκεί. Τον είδες πως με κέντρεζε πριν που μας έδειξε την άσκηση? Ένα βλέμμα, με έκδισε με το βλέμμα του. Ποιον έκδινε μωρή που σε έκδισε με το βλέμμα του αμέσως? Όχι απλά με έκδισε, τσιτσίδι με άφησε. Βλεμμένη σε κοπέλα μου, αλήθωρος είναι ο άνθρωπος, αφού εμένα κοίταγε. Με την χειλοκάρι, είχε με το σωστό. Α, δεν πας καλά εσύ. Σταμάτα. Όλα τέλεια, τέλεια! Τέλεια, τέλεια! Το ανάγκασες στον πρόστιχο πώς μου μίλησε! Πώς σου μίλησε, μωρή? Εδώ όλα καλά είπε ο άνθρωπος. Το θέμα δεν είναι τι είπε, το θέμα είναι πώς το είπε. Με αυτή τη λάγνα την πασαδούρα στο φωνή του, σαν να μου λέει «Ας σε κάτω τα βαράκια, κοπέλα μου, και έλα να σε γυμνάσω εγώ». Α, καλά. Έρχεται, έρχεται, κύριε Λεκυβλέ. Όχι πάλι! Φτάνει, καλέ, έφυγε. Καλέ! Δεν μπορώ αυτό να το σκάσω. Τι να κάνω? Φωνάξε τον να με βοηθήσει, δεν μπορώ. Τι λες καλά, θα γίνει ρεζίλη. Καλέ! Καλέ, έξι του λάμπα! Έλα λίγο εδώ, δεν μπορώ να με πει. Θα με κόψει τα δυο αυτό, καλέ! Δεν σε ξέρω, δεν σε ξέρω. Ας το βγάλω, μωρή. Έλα εδώ, καλέ! Τι γίνεται, μωρή? Φτάνουμε! Έχουμε ακόμα! Τα σύνορα μου πρέπει να τα έχουμε στον δρόμο, τα κάνω τάξη στον αριθμό της Καρίν! Τι να κάνουμε, καλέ φωτισμό! Να σε μετάξω από κάτω να αρχιστάσω! Σε παρακαλώ πολύ, μη μου χαλάς τη διάθεση! Με την πειρέσεις τη διάθεση, μπορεί να μου πεις, θα έχω ξεκατίνει αυτή! Εγώ δεν είμαι πεζή σαν εσένα, εμένα λειτουργεί η φαντασία μου όταν τρέχω! Γιατί δεν τρέχω, δεν λειτουργεί η δική μου η φαντασία! Αλήθεια, τι σκέφτεσαι? Πώς θα παλαγόμαστε! Εγώ σκέφτομαι ότι είμαι στη θάλασσα και περπατάω πάνω στο νερό! Γιατί Μαρία Χριστός, είσαι και περπατάς πάνω στο νερό! Φαντασία μου είναι ότι θέλω κάνω! Περπατάω στο νερό και βλέπω όλα τα πλασματάκια από πάνω. Και τα χταποδάκια και τα ψαράκια και τις γοργόνες. Τις γοργόνες, έχει και γοργόνες. Βέβαια. Και άλλοι. Όχι βέβαια. Πάλι καλά. Αυτή καλή βγάλε πόδια, ζήσε στεριά πια. Α, καλά. Να σου πω, παπά μου, δεν θέλω να το πάρεις κατάκαρδα. Δεν υπάρχουν γοργόνες. Ναι, φαντασία μου είναι ότι θέλω υπάρχει. Και εκεί λοιπόν που τα βλέπω, τα χαιρετάω όλα τα πλασματάκια. Γεια σας χταποδάκια, γεια σας ψαράκια, γεια σας... Αχ, καλέ τη γνήκα τα πια η μαύρη θάλασσα, την κατάπιε! Αχ, πεθάνεις, Μαρή! Πώς κάνω, σταματάει αυτό! Αχ, καλέ! Σταματήσε το! Τι κάνεις εδώ, καλέ? Εκεί που ξεσκόνιζα... Τι έκανες? Καλά, έψαχνα τη λίμα μου. Βρήκα το άλμπουμ με τις φωτογραφίες από την πενταήμερη της τρίτης λυκείου! Α, παπα, και τα άνοιξες, άστο, κλείστο, αγάπη μου, καλύτερα. Τι θες να τα θυμάμαστε τώρα? Τι το λες αυτό, που είχαμε περάσει υπέροχα. Υπέροχα είχε περάσει ο Βαγγελάκης που ήταν πρόεδρος του 15 μελούς και τσέπασε όλο το χρήμα. Εμείς δεν νομίζω. Τι λες, καλέ. Εγώ θυμάμαι είχαμε περάσει φοβερά. Μα τι διάλος, άλλη εκδρομή είχα πάει εγώ. Θυμάσαι το τρίτο το βράδυ που είχαμε πάει στο κλαμπ και έφυγα εγώ με τον Κωστάκη από το Γάμα 3 και μπήκαμε στο πούλμαν οι δυο μας. Αν το θυμάμαι, λέει. Αξέχαστες στιγμές. Το θυμάμαι κι εγώ και όλες οι τοπικές εφημερίδες. Γιατί πάνω στο πάθος κατεβάσατε εσείς το χειρόφρενο και σας παίρνει κάτι φορά μπροστά από το κλαμπ και βγαίνουμε ένα ολόκληρο σχολείο έξω να κυνηγάμε το πούλμαν. Η θρησκευτικού να έχει πάθει κρίση, να ρουλιάζει πολιτίκια. Ιστερική αυτή. Ακριβώς, να κυνηγάμε ένα ολόκληρο σχολείο το πούλμαν και σταματημό να μην έχει. Και εσύ μέσα πέτσα σου να κάνεις την Kim Kardashian στα ξεκινήματά της. Και πέφτει το πούλμαν σνταν πάνω στο αμάξι του διευθυντή. Ακόμη την πληρώνει τη Mercedes ο πούλμαν ατζής. Εγώ αυτό δεν το
θυμάμαι. Εσύ αυτό δεν το θυμάσαι, γιατί είχες κατεβάσει μόνο σε ένα μπουκάλι. Σαν την εροφίδα έπινες. Ρούφακες όλο το βράδυ. Ο Χριστός κυπέρα, για να μην πω μετά στο δωμάτιο τι μου έκανες, που ξέρναγες. Σαν το χατί ξέρναγες. Δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Ναι, έπινα, γιατί ήθελα να μου φύγει το άγχος της πρώτης φοράς. Ποιος πρώτης να σου φύγει, τι? Της πρώτης φοράς. Α, της πρώτης φοράς. Παιδί μου, ναι, ο Κώστας εκείνο το βράδυ ήταν ο πρώτος μου. Όντως. Εκείνο το βράδυ ήταν ο πρώτος. Καλέ, η αρετή από το γαμαδίο, τη θυμάσαι? Όλο το σχολείο είχε πάρει αυτή. Ναι, όντως είχατε μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ σας. Λέει Ρουφιάνα, τι να κάνει τώρα αυτή? Την πέτυχα τις προάλλες στο σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει δασκάλα. Ποιο καλέ η αρετή? Έχει γίνει δασκάλα, ας γελάσω. Έχετε με τώρα γελάω. Καλέ, αυτή ήταν στούρνος, είχε μείνει όλα τα μαθήματα. Όντως. Βέβαια, το ξέρω γιατί και εγώ που είχα μείνει από αυτήν αντέγραφα. Τέλος πάντων, τώρα πάντως είναι παντρεμένη με τον ηλεκτρολόγο που έχει το μαγαζί στην πλατεία. Και τα έχει με τον Κρεοπόλη. Η αρετή τα έχει με τον Κρεοπόλη. Όχι καλέ. Ο ηλεκτρολόγος τα έχει με τον Κρεοπόλη. Η αρετή τα έχει με το φούρναρι. Το γιο του Βελτζινά που τα έχει μάνα της. Βούρκος, βούρκος και διζωδία. Τι μας νοιάζουν όμως εμάς αυτά? Άντε καλέ που μας νοιάζουν εμάς αυτά. Τι είμαστε, τίποτα κατίνες? Σε παρακαλώ αγάπη μου. Αλλά δεν μπορώ! Με πνίγει το άτυκο! Έπρεπε να τη δεις πως ήταν εντυμένη στο σούπερ μάρκετ. Από πάνω μέχρι κάτω Gucci. Και το μαλλί του κομματηρίου. Πού τα βρίσκει μωρή αυτή τόσα λεφτά? Μπορείς να μου πεις μια δασκαλίτσα που τα βρίσκει τόσα λεφτά? Αγάπη μου, άμα τα έχει αυτή με το φούρναρι και παίρνουν τζάμπα ψωμί, τα έχει άλλος με τον Κρεοπόλη και παίρνουν τζάμπα κρέας, τα έχει η μάνα της με το βενζίνα και παίρνουν τζάμπα βενζίνη, βάλτα κάτω πόσα της μένουν στην άκρη! Δεν το είχα σκεφτεί αυτό έτσι τώρα που το λες. Ε, βέβαια. Τι μια λοξουράφη έχεις ώρες ώρες. Μπράβο. Αγγέλη, τον βρήκα! Ποιον καλέ? Τον Κώστα, την τρίτη ηλικία, τον πρώτο μου. Για να δω. Απαπα καλέ, πως μπατάλεψε έτσι αυτός, χάλια έγινε. Έχεις δίκιο, πού πήγαν εκείνες οι πλατώρες του, εκείνες οι χερούκλες του? Γιατί εκείνες οι μπουτάρες που μου έχεις περιγράψει ότι είχε, εγώ δεν έχω δει ποτέ, δεν... Παντρεύτηκε! Προβλημάτου. Αγγελέ, έχει κάνει και παιδιά! Δεν το πιστεύω, είμαι σε σοκ τώρα. Γιατί καλέ? Γιατί αυτός έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά και εγώ ακόμα μένω με παρανοϊκό! Ας το διάλο, μωρί. Αγγελέ, είμαι αποτυχημένη. Ναι, είσαι. Αλλά όχι επειδή δεν έχεις παντρευτεί και δεν έχεις κάνει παιδιά, για όλα τα υπόλοιπα. Είμαι μια αποτυχημένη! Έλα βρε αγάπη μου, μην κλαις, σταμάτα. Έλα. Να σου πω, πες μου, τι έκανες όλη μέρα? Ξύπνησα το μεσημέρι, πήγα για καφέ με τη Μαρία και μετά γύρισα να ξεκουραστώ από τον καφέ που κουράστηκα και τώρα κάθομαι μαζί σου! Ωραία. Αυτός τι νομίζεις ότι έκανε όλη μέρα? Ξύπνησε αχάραγα, μέσα στις τσιρίδες από τα παιδάκια, πλακωνότανε με τη γυναίκα του και όλη μέρα ξεσκάτιζε. Πες μου εσύ τώρα λοιπόν, με το μυαλό που δεν έχεις. Αν κάποιος από τους δύο είναι αποτυχημένος, ποιος είναι? Αυτός που ξύπνησε μεσημέρι και μετά πήγε για καφέ ή αυτός που ξεσκάτζει όλη μέρα? Λοιπόν, έχεις δίκιο. Είμαι ένας πάρα πολύ πετυχημένος άνθρωπος. Πάρα πολύ. Ε, καλά, δεν το ξεφτυλίζουμε κιόλα. Τι με έφερες εδώ, μωρή βλαμμένη! Να γυμναστούμε, Άγγελε, να γυμναστούμε! Το λέγανε και οι αρχαίοι. Νους υγιείς, εν σώματι υγιή. Η γη, ακριβώς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν μπορεί να πει το λάθος. Με τόσο ευγλωτία πια. Είναι η μία σκηνή αυτή τέλος, χωρίς τίποτα. Αχ, ένα χιλιά μου. Το θέμα είναι like, share, subscribe και το κουδουνάκι.